Αρχαία Κόρινθο που αν πει λάλεζα στην Κόρινθο, σε κεράσανε κατευθείαν. Δεν υπάρχει πολύ γνωστό. Και την εκπληκτική ορχήστρα. Με τι θα συνεχίσουμε. Κάπω έτσι είναι. Τσάμικο. Τσάμικο. Νταϊλιάνα. Θα χόρευα, αλλά έχω ένα πόνο στη μέση. Καταπληκτικά τα παιδιά, υπέροχα. Καταπληκτικά και τα χιόρια. Και ειλικρινά σας μιλάω ότι δίνετε το καλύτερο μάθημα και την καλύτερη απάντηση περί ελληνικότητας σε αυτή την εποχή. Εγώ προτιμώ αυτά τα λόγια εντός εισαγωγικών και αυτές όλες τις διαδικασίες παρά εκείνους οι οποίοι κάνουν διαγωνισμό πατριωτισμού, Στρατή. Σαφώς. Μπορώ να σου πω ότι αυτή είναι μία από τις καλύτερες εκπομπές που έχεις κάνει. Να σε καλά. Στην παράδοση αιώνων οι κάτοικοι της Προσότσαλης ανάβουν τις κούπες. Έτσι λένε στην περιοχή τους σωρούς από κλαδιά. Και το γλέντι ξεκινά. Στα
για Κιλκής. Τα παιδιά προσπαθούν να δαγκώσουν το αυγό. Το έθιμο συμβολίζει την νηστεία από τις αρτήσιμες τροφές μέχρι το Πάσχα. Για τους μεγαλύτερους γίνεται αναπαράσταση παραδοσιακού γάμου, μόνο που οι νύφες είναι πολλές και ο ανταγωνισμός σκληρός. Έτσι να σε ακούνε και νύφες σου, έτσι, έτσι! Στην Ξάνθη οι κάτοικοι αναβιώνουν το έθιμο της καμήλας. Με το μεγάλο της στόμα αρπάζει ό,τι της αρέσει και ό,τι την κερνάνε. Πρέπει να κρατά τις παραδόσεις και τα έθιμα. Στοιχείο, οι κατηγορούμενοι πληρώνουν με λίρες τον αγά για να γλιτώσουν τη θανατική ποινή. Τα έθιμα της πατρίδας μας είναι πλούσια σε φαντασία και κέφι. Σήμερα στο Λουτράκι μπορεί κανείς να δει το περίφημο γαϊτανάκι. Ένα ξύλο, σύμβολο της ευγονίας, τυλίγεται με χρωματιστές κορδέλες και γύρω-γύρω οι μασκαράδες χορεύουν. Σήμερα κυριαρχούν οι κομικές αναπαραστάσεις του γάμου, όπου τον γαμπρό και την ύφη υποδίονται σατυρίσιμα πρόσωπα. Στη Θήβα και στην Κόρινθο θα έχουμε τον βλάχικο γάμο. Στη Μεθόνη έχουμε τον γάμο του Κουτρούλη. Και στο χωριό Τούμπα του Κιλκής αναβιώνει ένα έθιμο που έφεραν οι κάτοικοι από την Ανατολική.